Θυμίζω ότι όταν ξεκινήσαμε την πανδημία, για δύο πράγματα είχε μιλήσει ο κύριος Λύκος, βιολόγος, διδάκτορ ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το ένα ήταν οι μεταλλάξεις, το θυμάστε. Ξεκινήσαμε τότε με μεταλλάξεις που είχαμε εντοπίσει στα Βιζόν. Και το δεύτερο που είχε πει είναι ότι, κοιτάξτε, έρχεται και η ενεργειακή κρίση. Δεν τη συνέδεε μόνο με την πανδημία, προς Θεού. Έρχεται η ενεργειακή κρίση, η φτώχεια και θα δείτε και προβλήματα σε εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο κ. Λύκος θα είναι σήμερα ένας από τους καλεσμένους σε μια μεγάλη συζήτηση το βράδυ, σε αντιθέσεις προσπαθούμε να ανοίξουμε. Καλημέρα, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιφυλάσσουμε να πω περισσότερα το βράδυ, με πιο ενδελεχώς, αν θέλετε. Εδώ να αφήσουμε λίγο κάποια πραγματάκια, ότι ξέρετε, αυτή η ενεργειακή κρίση δεν είναι κάτι που ξαφνικά μας προέκυψε ως μάνα εντός εισαγωγικών εξ ουρανού. Την περιμέναμε το 2014, όταν είχαμε ένα μεγάλο κράχ στην αγορά ενέργειας. Και τότε οι τράπεζες τι έκαναν? Έβαλαν περιλέμιο σε πολλές δανείστριες τράπεζες, σε πολλές εταιρείες που σχετίζονταν με την αγορά ενέργειας. Από το 2018 λοιπόν τώρα και μετά αρχίζει η μόδα ώστε να φεύγουμε από τα συμβατικά καύσιμα, δηλαδή από τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να πηγαίνουμε σε επενδύσεις σε ΑΠΕ. Παράλληλα, δεν κοιτάμε για καινούργια κοιτάσματα, όπως γίνεται με εμάς με το ανατολικά της Κρήτης. Δεν μας ενδιαφέραν αυτό, γιατί δεν συνέφερε τις εταιρείες, ακριβώς γιατί αυτή την πολιτική την εφάρμοζαν οι τράπεζες. Και αρχίζουμε λοιπόν και πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι στοχαστικά μοντέλα. Δεν ξέρουμε πότε θα φυσήξει, δεν ξέρουμε πόσο πολύ ήλιο θα έχει και ούτω καθεξής. Φανταστείτε ότι ακόμα και στην Νορβηγία υπήρχε ντιρεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να φύγουν από το φυσικό αέριο, από κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Νορβηγία, και να πάνε σιγά σιγά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα και το οποίο το βιώνει μέχρι και το τελευταίο νοικοκυριό. Φανταστείτε τι γίνεται για φτωχές χώρες όπως η δική μας, εντάξει, τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τους. Δεν μπορούν να παράξουν ανταγωνιστικά προϊόντα γιατί έχουν πάρα πολύ ακριβό ρεύμα, άρα είναι καταδικασμένες σε θάνατο. Και πώς ξεφεύγουμε από οικονομικές κρίσεις όπως η σημερινή? Μόνο όταν ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι σαν να κυνηγάμε συνεχώς την ουρά μας. Από την άλλη, έχουμε και την πανδημία, όπου τι λέει, δείτε τι γίνεται τελευταία, όπου θέλουμε να συνδέσουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τέθηκε θέμα προκειμένου να συνδεθεί η κλιματική αλλαγή με θέματα ασφάλειας. Βάλτε και εντός παρενθέσεως δημόσιας ασφάλειας. Δηλαδή, αν εμείς δεν κυκλοφορούμε πολύ, αν δεν περπατάμε πολύ, αν φοράμε μάσκες και καθόμαστε μέσα στο σπίτι μας μέχρι τέθηκε, διαρκεία. Αλλά υπήρξε χώρα που έβαλε βέτο. Ναι, ακριβώς, η Ρωσία ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, και εκείνα απουσίαζε. Μάλιστα. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν περπατάμε πολύ, δεν κυκλοφορούμε πολύ, ξοδεύουμε λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Εφόσον εκλείουμε λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα, συμβάλλουμε στην κλιματική ουδετερότητα. Όλα αυτά τα ευτράπελα, όλα αυτά τα, αν θέλετε, κάπως, εμένα μου θυμίζουν λίγο το λεμαϊκά ή θεουδαρχικά, έτσι, θέματα ή θεώρηση του κόσμου, ας πούμε, είναι είναι ο μετάνθρωπος. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και κάθονται πάνω μαζί με την ενεργειακή κρίση που οδηγούν σε φτωχοποίηση. Φανταστείτε μια κοινωνία η οποία να θέλει μόνο εμβόλια, να μην μπορεί να ζήσει, να ζει με επιδόματα και να σκέφτεσαι αν θα ανοίξεις τη λάμπα στο σπίτι σου. Δεν μου λέτε, κύριε Λύκο, δεν είναι βασικό σε αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης να ξεφύγεις με τροποντινά, με τις δικές σου δυνάμεις και όχι μόνο, με ενεργειακή αυτάρκεια, δηλαδή ο λιγνίτης, και μάλιστα υπάρχουν και σύγχρονες μεθοδολογίες πια που θα μπορούσες να απομειώσεις την όποια ρήπανση στην ατμόσφαιρα, εμείς πάμε σε βίαιη απολιγνητοποίηση. Δεν ψάχνουμε, όπως είπατε σωστά, για φυσικό αέριο. Και η πλάκα είναι ότι ενώ εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, τα κάνουν όλοι οι άλλοι. Βέβαια, η Κίνα τα κάνει αυτά. Μόνο? Γιατί στη Γερμανία, η Γερμανία νομίζετε ότι δεν λειτουργεί η εργοστάσια. Η Γερμανία εγκαινιάζει εργοστάσια. Μάλιστα. Η Δανία Βεσφαλία εγκαινιάζει καινούργια εργοστάσια λιγνίτη. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς η Ελλάδα, θα το πω αυτό στην εκπομπή σας, με πολλά εισαγωγικά, αν θέλετε βάλτε, με πολλά εισαγωγικά. Δεν ξέρω τελικά αν έχουμε καταντήσει γερμανικό λάντερ, όπως είχε υποθεί παλιότερα το 1997. Δηλαδή, προκειμένου να σωθούν κάποιες εταιρείες της Γερμανίας, εμείς
ξεστοκάρανε σε εμάς διάφορες ας πούμε ανεμογεννήτριες και τα λοιπά, προηγούμενης τεχνολογίας, προκειμένου να σωθούν αυτές οι εταιρείες. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί βλέπετε ότι και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή αλλάζει η φορά. Μάλιστα, αλλάζει και η φορά, εγώ μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Και εγώ πληροφορούμαι όμως ότι και στην Ελλάδα, ενώ πηγαίναμε με μια προωθητική δύναμη, σε αυτό το πλαίσιο περιγράφεται, υπάρχουν τώρα δεύτερες σκέψεις ότι ούτε, πώς να το πω, ούτε η απολιγνητοποίηση με αυτόν τον τρόπο οδηγεί πουθενά, μάλλον βάζουμε αυτόν τον γκολ, ούτε η μη αξιοποίηση πόρων όπως το φυσικό αέριο. Στην Ευρώπη χθες συζητήθηκε στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών ότι τελικά μάλλον το φυσικό αέριο πρέπει να το επαναφέρουμε ως το κύριο καύσιμο στην μετάβαση σε μια εποχή. Ακριβώς, είναι το βασικό μεταβατικό καύσιμο. Εγώ όμως θα πω το εξής. Αν θέλεις να έχεις πραγματικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και σας μιλάω ως περιβαλλοντολόγος, γιατί δεν εφαρμόσεις την ενεργειακή δημοκρατία και την ενεργειακή αποκέντρωση? Γιατί ο καθένας από εμάς να μην είναι ο παραγωγός αυτού που καταναλώνει, και μάλιστα να έχει ένα εισόδημα, αυτό που είχε ξεκινήσει παλιότερα για το οποίο καταργήθηκε? Και κυρίως, το πιο σημαντικό απ' όλα, γιατί δεν μιλάμε για όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Κύριε Σαχίνη, εγώ κατάγομαι από την Εύβοια, από την Νότια Εύβοια, και ξέρω ακριβώς τι σημαίνει ανεμογεννήτρια εκεί πέρα. Και ξέρω ακριβώς τι έχει προκαλέσει στο φυσικό περιβάλλον. Όμως θα σας πω κάτι άλλο. Γιατί κανένας δεν μιλάει για τη γεωθερμία της Εδιψού, η οποία έχει πάνω από 72% απόδοση, όταν οι ανεμογεννήτρες έχουν μόνο 30% απόδοση? Ωραία, αλλά αυτά... Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ισλανδία. Καλά τα λέτε, κύριε Λίκο, αλλά εγώ θα διαφωνήσω στην παρούσα φάση. Εδώ και εγώ είμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ακούσατε τα τιμολόγια, τα λέει ο Κοσμάκης. Το θέμα είναι να λυθεί άμεσα το βιωτικό ζήτημα. Διότι εδώ πέρα. Και... αν δεν λειτουργήσουν τα εργοστάσια Λιγνίτη και ειδικά το Ελαιομαΐδας 5, για το οποίο έχουμε εξοδέψει 1,5 δις, δεν πρόκειται να δούμε διαφορά. Σε πρώτη φάση πρέπει να το κάνουμε. Μα είναι κρίμα. Εμείς εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, μάλιστα, από κοιτάσματα χαλιμηρότερης ποιότητας από τα Βαλκάνια. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν? Πείτε μου μία κουβέντα, σας παρακαλώ, και περισσότερα το βράδυ. Σας περιορίζω δηλαδή. Στις εφοδιαστικές αλυσίδες τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή? Έχουμε εικόνα? Πιστεύω ότι όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, όπως ξέρετε κι εσείς, θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα και σε ό,τι αφορά και τον τιμάριθμο, σε ό,τι αφορά τα αγαθά. Θα σας πω κάτι άλλο, το οποίο δεν το έχει καταλάβει ο πολύς ο κόσμος. Πέρα από το φυσικό αέριο, εντάξει, το χρησιμοποιούμε για τα λιπάσματα και τα λοιπά, και εφόσον ανεβαίνει η τιμή του, ανεβαίνουν και οι τιμές των λιπασμάτων. Μα ξέρετε, κύριε Λίκο, με συγχωρείτε, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι στην Ελλάδα οι πάροχοι το εισαγάγουν αγοράζοντας το φθηνά. Το πουλάνε όμως ακριβά. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Ναι, γιατί υπάρχει ολιγοπόλιο όμως. Μάλιστα. Δείτε ποιοι είναι οι πάροχοι. Έχουν δημιουργήσει κατά κάποιον τρόπο μια κλειστή αγορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όμως αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Ξέρετε ότι για να μπορέσουν να μπουν αυτές οι βιομηχανικού τύπου ανεμογεννήτριες, χρειάζονται ένα με δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Και τα φωτοβολταϊκά παράλληλα, σε λιγότερη επιφάνεια. Όταν εμείς πηγαίνουμε και συνεχώς καταναλώνουμε, μάλλον δεσμεύουμε επιφάνειες γης, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έστω και παρατημένες, με ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, από πού θα παράγουμε εμείς τα τρόφιμά μας? Δείτε τι γίνεται στο Θεσσαλικό κάμπο. Όλοι οι αγρότες στρέφονται προς τα φωτοβολταϊκά. Γιατί όταν πέφτει η τιμή των προϊόντων βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής, όταν πέφτει η τιμή των προϊόντων και όταν δεν ενισχύονται από το κράτος, τι θα κάνουνε? Προκειμένου να επιβιώσουν, θα στραφούν εκεί. Δείτε στη Γαλλία τι γίνεται με τους αγρότες. Τι θα έχουν εκεί, ηλεκτρικά τρακτέρ? Θα πάρουν ηλεκτρικά τρακτέρ? Όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου, που έχει ανέβει κατά 30% και 109% το φυσικό αέριο, τι θα κάνουν, πώς θα καλλιεργήσουν? Εδώ λοιπόν είναι τώρα η ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πραγματικά είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι μια ένωση ευρωπαϊκών εταιριών. Λοιπόν, περισσότερος Βασίλης Λίκος και όχι μόνο. Με την υπόμνηση ακροατή ότι ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, λέει, ιστορικός τέλεχος του πάλι ποτέ ορθόδοξου Πασόκ, έτσι μου γράφει εδώ, είχε μιλήσει για τη μετατροπή της χώρας σε γερμανικό Λάντερ. Λοιπόν, τι βάζουμε την υπόμνηση? Περισσότερος Βασίλης Λίκος και όχι μόνο, απόψε σε μια συζήτηση που θα φιλοδοξεί, θα δούμε, από τους ομιλητές θα κριθεί, να ανοίξει πολλές διάφορες πτυχές πάνω στο ενεργειακό, την ενεργειακή κρίση, την ενεργειακή δυνατότητα αυτονόμησης ή όχι, την ενεργειακή φτώχεια, στην καθημερινότητα και όχι, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στην επισιτιστική ενδεχομένως και τεχνητά που μπορεί να δημιουργηθεί, αλλά και στη συζήτηση
περί κλιματικής αλλαγής και μετάβασης σε ένα ενεργειακά ουδέτερο περιβάλλον. Κύριε Λύκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα προς το παρόν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.